Coach, καλησπέρα. 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 Ωραία συζήτηση. Ναι, ξεφύγαμε λίγο από τα αθλητικά, αλλά μας επαναφέρετε εσείς τώρα με την παρουσία στον αέρα. Λοιπόν, Δημήτρης Μπουγιουκλής στον αέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, παιδιά. Κάνατε αγιασμό τότε? Βέβαια. Καλά, δεν θα κάνανε. Ήταν από παλιά. Πώς θα ξεκινούσε η χρονιά, βρε Νίκο? Ναι. Κάνα ευχέλα μέσα σε ζώο χρειαζότανε. Πολλές φορές εμείς το κάναμε. Ο Δημήτρης ο Μπουγιουκλής τον έχει ζήσει τον Άριος παίχτης, τον έχει ζήσει στην Ευρώπη, τον έχει ζήσει από τον Πάγκο, ξέρει το βάρος της ηλεκτρικής καρέκλας που λέγεται προπονητής στον Άρη, έστω και αν το έζησε ως υπηρεσιακός. Και κάνω μόνος μου τη γέφυρα για να σε πάω στο πρώτο κομμάτι. Θα συζητήσουμε γενικά βέβαια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά ήταν μια σεζόν η οποία είχε σε κεντρικό πλάνο δύο προπονητές. Έναν Έλληνα και έναν ξένο, τον Άκη Μάτζιο και τον Χερμάν Μπούργος. Κοιτάξτε να δείτε, και οι δύο αφήσανε θετικές εντυπώσεις, τα λέω εγώ. Και ο Άκης ο Μάντζος στα σχεδόν δύο χρόνια θητείας στον Άρη, και ο Μπούργος αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία που έπαιξε ο Άρης, νομίζω έχει αφήσει και αυτός θετικές εντυπώσεις. Βέβαια θα κριθεί αρχίζοντας προετοιμασία κανονικά με την ομάδα και βλέποντας. Εγώ πραγματικά από το Μάντζιο σαν Έλληνα προπονητή έμεινα ευχαριστημένος. Νομίζω ότι με το υλικό που είχαμε, ειδικά την πρώτη χρονιά που τερματίσαμε δεύτερη στη κανονική στο πρωτάθλημα και στα play-off με τρίτη, δεν είχαμε και βάθος στο ρόστερ, είχαμε πολλές ελλείψεις θα έλεγα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, θετικές εντυπώσεις άφησε ο Μάντζιος. Για το Χερμάν Μπούργος, επειδή εσύ την ξέρεις την προπονητική πολύ καλά, είναι το δίμηνο το οποίο βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας ένα διάστημα το οποίο να μας βοηθήσει να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα ή να περιμένουμε και την προετοιμασία μήπως δούμε κάτι διαφορετικό? Διότι ήδη έχουμε προλάβει να μας δώσει πολύ, πολύ ύλη, να το πω έτσι, πολύ homework με τα συστήματα, με τις ριζοσπαστικές, θα το πω εγώ έτσι, λίγο επιλογές στο ρόστερ, να αφήσει κάποιους εκτός, να εμπιστευτεί κάποιους άλλους. Κοιτάξτε να δείτε, τα δείγματα είναι θετικά. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές παραστάσεις. Δεν αμφισβητείται αυτό. Δίπλα στον Σιμεώνε νομίζω ότι μαθαίνεις πολλά πράγματα στην Ισπανία, στην Εθνική Αργεντινής. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει παραστάσεις, έχει το κύρος, έχει την εμβέλεια αυτή που πρέπει να έχει ένας προπονητής στον Άρη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κρυθεί αρχίζοντας την προετοιμασία, όπως είπα και προηγουμένως. Κάνοντας προετοιμασία. Θεωρείς ότι ρίσκαρε λίγο? Γιατί ήρθε σε ένα διάστημα που πεζόταν ο μοναδικός στόχος που είχε απομείνει στον Άρη, δηλαδή η Ευρώπη, και αντί να ακολουθήσει τις σταθερές, πράγματα που ήξερε και η ομάδα, ρίσκαρε σε ένα διάστημα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ρίσκαρε, θα έλεγα, δικαιώθηκε. Ναι. Δικαιώθηκε και με αποκορύφωμα το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν είναι ένα παιχνίδι αυτό που το έχει 3-2. Στιγματίσει όλη τη χρονιά, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι. Νομίζω από την κόλαση στον παράδεισο. Μέχρι το 78 νομίζω ότι η ομάδα δεν έδειχνε, δεν πατούσε καλά. Και μετά το 78... νομίζω ότι ήταν αυτός ο Άρης που θέλουμε όλοι να βλέπουμε. Εκεί είναι και η ψυχολογία βέβαια του παίχτη. Και δεν ξέρω αν σου είχε τύχει σε ένα coach να διαχειριστείς ως παίχτης του Άρη, γενικά ως ποδοσφαιριστής, ανάλογη κατάσταση. Να βλέπεις δηλαδή μια ομάδα που δεν τραβάει, να το πω έτσι λαϊκά, μέχρι το 78, όπως είπες και εσύ, και ξαφνικά να γίνεται αυτή η ανατροπή. Και ο Άρης δεν μας είχε συνηθίσει σε ανατροπές, και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορείς να γυρίζεις ένα παιχνίδι, ειδικά με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που είναι ασφαλώς και πολύ καλή ομάδα, άσχετα τώρα αν δεν βγήκε στην Ευρώπη για αυτά, είναι μέσα κορυφαία κλαμπ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο όταν σε προηγείται ομάδα 2-0, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσεις. Έγινε αυτό, είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τέτοιο αποτέλεσμα στον Άρη και με τέτοια μεγάλη ομάδα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι έχει έρθει ένα αποτέλεσμα, έχουμε γυρίσει μια φορά ένα παιχνίδι με τη Λάρισα, πολύ παλιά, 2-0, αλλά είναι η Λάρισα, δεν είναι ούτε Άρη. Είναι άλλο μέγεθος.
Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και είχε και τεράστιο κίνητρο και Άρη και όλο αυτό το μαζί. Δεν ήταν μόνο το κίνητρο του Άρη, διότι παίζανε και οι δύο για μια θέση στην Ευρώπη. Και οι δύο για μια θέση στην Ευρώπη, έτσι ακριβώς. Το γεγονός ότι ο Άρης βγαίνει για δεύτερη βραδοχείο χρονιά στην τρίτη θέση δείχνει μια εξέλιξή του μέσα και από δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, φέτος ειδικά είχε να διαχειριστεί και το μείον 6. Αλλά βλέπουμε έναν Άρη που στη σύγχρονη ιστορία του τον βλέπαμε πέμπτο, τον βλέπαμε τέταρτο, τον βλέπαμε να άλλες φορές σε αποτυχημένες χρονιές να μένει εκτός Ευρώπης. Όμως ο Άρης καθιερώνεται πλέον στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Έτσι ακριβώς. Το όλο θετικό στην ιστορία αυτή που του Άρη είναι ότι τερματίζει μέσα στον γκρουπ των ισχυρών του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί που είναι η θέση του πραγματικά. Ένας οργανισμός με πολύ κόσμο, με τεράστια ποιήση, και νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι ένα τρόπαιο. Νομίζω ότι μας έχει στιγματίσει τα τελευταία χρόνια, μας έχει γίνει έμονη ιδέα. Νομίζω ότι πιο... Ίσως και αυτό να φταίει, να σου πω την αλήθεια, ναι. Ότι του έχει γίνει λίγο αιμονή το κύπελλο και ότι δίνει πολύ παραπάνω σημασία από αυτή που σίγουρα χρειάζεται να έχει. Έτσι ακριβώς. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μετά να σου πω, όταν αποκλείθηκε από τη Λαμία μια ομάδα μικρομεσαία η οποία παίζει στα play out, νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκτός αυτού ξεκινήσαμε και μείον 6, καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία της ομάδας ήταν πολύ διαφορετική. Coach, να σας ρωτήσω. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Για το μείον 6. Επηρέασε. Όταν επηρέασε, σίγουρα επηρεάζει κάθε ομάδα, κάθε ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο και θέλεις μόνο νίκη για να καλύψεις αυτό το μείον, κερδίζεις και είσαι πάλι μείον. Και είσαι στις τελευταίες θέσεις. Ενώ διαφορετικά είναι όταν ξεκινάς με 6, δηλαδή ο Άρης θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μέσα στη τριάδα από τα πρώτα παιχνίδια. Και αρχίζει η πίεση και μεγαλώνει. Κάθε παιχνίδι που χάνει, χάνει και ψυχολογία, ναι. Και ο κόσμος και η ομάδα και όλοι μέσα στον οργανισμό. Θέλω να σας ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου. Είστε Έλληνας προπονητής, είχατε τιμήσει και τη φανέλα του Άρη, περάσατε από αυτή την ομάδα. Επειδή κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έγινε αυτή η αλλαγή στον Άρη και τα σκύπτρα από τον κύριο Μάντζιο πήρε ο Μπούργος, πιστεύετε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη φιλοσοφία αν θέλετε και των παικτών και των φιλάθλων και των οπαδών, να το πάω λίγο παραπέρα, υπάρχει αυτό το κάτι που κάνει τους ξένους προπονητές να είναι κατάτι πιο πάνω στο μυαλό τους από τους Έλληνες? Δηλαδή είχε κάτι το περισσότερο ο Μπούργος από τον κύριο Μάντζιο? Και σας το ρωτώ ευθέως αυτό. Υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Πώς μπορεί ένας Έλληνας να επιβιώσει όταν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ξένοι? Πολύ ωραίο είναι αυτό πολύ που πιο λέτε. Δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα όταν δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ο ίδιος ο Μάντζιος νιώθει ξένος στην ίδια ότι πέρασε από αυτή την ομάδα. Ξένος μέσα στους ξένους. Έτσι ακριβώς. Οι περισσότεροι είναι ξένοι. Μας έχει φάει αυτή η ξενομανία. Θα το λέω και θα το ξαναλέω εγώ. Έχω ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής και είναι κατάντια αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην υπάρχουν Έλληνες παίκτες να παίζουν μέσα. Και έχεις δουλεύει και δηλαδή στα τμήματα υποδομής. Τα Γιάννενα, ο Σάλιακας, ναι. Ο Κάργας, μου διαφεύγουν και διάφοροι καθιερώνονται και δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να παίξουν ή στον Άρη ή στον Πάουκ. Στον Πάουκ βέβαια εντάξει, παίζουν και δύο παιδιά, βέβαια κατά ανάγκη και αυτοί. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να παίζουν Έλληνες παίκτες, παιδιά. Ο Άρης παρουσίασε φέτος τον Ασλανίδη. Δεν τον είδαμε βέβαια πολύ. Σε εκείνο το 0-2 με τον Βόλο, που παρά την είδα νομίζω ήταν καλός. Αλλά φαίνεται ο Μπούργος να μην τον έχει στα πλάνα του. Πρέπει όμως σίγουρα, επειδή και έχει ξεκινήσει κατά τη μέτρα υποδομής του Άρη και έχει δουλέψει και στα τμήματα υποδομής του Άρη, έχει χρόνια ο Άρης να βγάλει ένα δικό του παιδί και υπάρχει γενικά, μακάρι να το δούμε. Εγώ θα το δω και στην πράξη βέβαια, η πρόθεση να δοθεί παραπάνω βάση στους μικρούς. Ρε Νίκο, ο Ασλανίδης έπαιξε στα φιλικά, ήταν από τους καλύτερους παίχτες. Έτσι. Έπαιξε με τον Βόλο, σκόραρε και την επόμενη μέρα τον δώσαμε με υποσχετική στον Βόλο. Ο δανεισμός του ήταν λάθος. Και εγώ ξέρω κιόλας ότι ο Μάντζιος δεν ήθελε να φύγει ο Ασλανίδης δανεικός τότε. Άσχετα που στο τέλος. Γιατί ήθελε να τον κρατήσει και να τον δουλέψει.
Όπως για μένα ακριβώς, πρέπει να δουλευτεί και τώρα. Και είχαμε πει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει και, και τα προσόντα τα σωματικά. Έχει την αδυναμία του, δηλαδή μπορεί πολύ με την μπάλα στα πόδια. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν βρίσκεται πλέον. Δηλαδή ούτε στις προπονήσεις καλά-καλά. Τον κάλεσα τελευταία μάτσο ο Μπούργκος. Μακάρι να τον δει διαφορετικά με τη νέα σεζόν. Γιατί με τους Έλληνες, ακόμα και να μην σου βγει η coach ένας Έλληνας, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, μπορεί να τον δώσει κάπου αλλού. Μπορεί να πάει κάπου αλλού και να πάρει σχήματα τα τροφεία του. Είτε παίξει σε σένα, είτε φύγει και πάει κάπου αλλού. Πάλι win-win είναι. Δηλαδή είτε θα βγει αγωνιστικά κερδισμένο, είτε θα βγει οικονομικά κερδισμένο. Μα έτσι ακριβώς ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε κερδισμένος, δεν βγήκε από τον Τζόλι, δεν βγήκε από τον Γιαννούλη, δεν βγήκε από τον Λιμιό, δεν βγήκε από τον Πέλκα. Δηλαδή παιδιά που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της ομάδος. Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνουμε και εμείς αυτό. Είναι ένα μείον, πρέπει να δοθεί περισσότερα κίνητρα, περισσότερο βάρος στις υποδομές. Να αρχίσουμε επιτέλους με αυτές τις συνθήκες τώρα που είπαμε, με βοηθητικά γήπεδα, με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές, με γυμναστές, με αυτά, μου είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Άρα λοιπόν κρατάμε και, και αυτό που μας είπατε νωρίτερα, coach, ότι δηλαδή ίσως έχει γίνει έμμονη ιδέα. Ναι. Ναι, και να έρχονται ξένοι παίχτες αμφιβόλου αξίας και να πιάνουν θέσεις των Ελλήνων. Ναι. Άρα κρατάμε και αυτό που μας είπατε, ότι ίσως έχει γίνει και έμμονη ιδέα ο τίτλος στον Άρη, αλλά φταίει και το γεγονός ότι δεν εμπιστεύεται τα δικά του παιδιά και αυτά τα δύο. Τα βάζετε στην εξίσωση, σωστά? Ναι. Εντάξει, και οι ξένοι καλοί είναι να υπάρχουν. Απλά πρέπει να φέρνεις ξένους οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Ο Άρης σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει την πρόθεση και ήδη υπάρχει και ένα πλάνο από ό,τι ξέρω να ρίξει παραπάνω βάρος στα τμήματα υποδομής και να αναδείξει νέα παιδιά, τον Χ. Ασλανίδη, τον Χ. Βακουφτσί, τον οποιοδήποτε που θα πάει κιόλας τώρα στην Καζεσλάουτερν. Και από ό,τι ξέρω κιόλας, υπάρχουν και ακόμα μία-δύο ομάδες του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για παίχτες του Άρη από τα τμήματα υποδομής. Για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, φτάνοντας προς το κλείσιμο. Είναι λίγο θολό το τοπίο ακόμα. Έγινε μια πολύ σημαντική κίνηση. Θέλω το σχολείο σου με την ανανέωση του Κουέστα και υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα όπως είναι του Ματίγια, του Γκάνια. Ο Άρης προσπαθεί να κρατήσει γενικά ένα κορμό, στον οποίο θα πρέπει να βασιστεί και για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σίγουρα πολύ σημαντική η παραμονή του Κουέστα. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, θα ήθελα και το Σούντγκρεν, θα ήθελα και το Ματίγια, βέβαια σε ένα δεύτερη επιλογή, γιατί έχει προσφέρει, ευχαριστούμε πολύ, και ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματίγια έχουν προσφέρει πολλά στην ομάδα, θα τους ήθελα στην ομάδα, αλλά όχι σαν πρώτες επιλογές. Σίγουρα. Θα κάνει πολλές αλλαγές. Θα ήθελα να μείνει και ο Γκάνια με την προσθήκη, ακούγεται, του Πίρσμαν. Εάν έρθει, νομίζω από αριστερά θα είμαστε καλυμμένοι. Με το Σούντγκρεν δεν ξέρω τι γίνεται. Μακάρι να μείνει και ο Σούντγκρεν, γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε και αυτός αρκετά στην ομάδα. Εθνική Σουηδίας, ένας παίκτης από το πουθενά, θα έλεγα εγώ. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο χρόνο δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Ήταν παραγωνισμένος και κέρδισε τη θέση του από τη δεύτερη χρονιά και μετά νομίζω καθιερώθηκε στην ομάδα. Πάντως ο Άρης Κόουτς έχει δείξει ότι με πολύ λιγότερα λεφτά σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους, δηλαδή ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, επειδή τώρα αναφέρεις και παίκτες και ξένους, ότι σε 8, αν δεν πω 8, 7-10 περιπτώσεις πετυχαίνει λύσεις value for money πολύ καλούς παίκτες με όχι πολλά λεφτά. Έτσι ακριβώς, και αν δεν είχαμε 3-4 άστοχες επιλογές, που βέβαια δεν βοήθησαν καθόλου. Θα υπάρχουν και αυτές, σίγουρα θα υπάρχουν και αυτές, γιατί άμα βγαίνανε όλους, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, σε ένα μεταγραφικό παζάρι 10 κινήσεις θα κάνεις, αν βγουν οι 6, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό στατιστικό, άντε εγώ σου λέω 7, δεν μπορεί να σου βγουν όλες. Έτσι ακριβώς, 5-6 παίκτες αν σου βγουν, είναι επιτυχία νομίζω σε μια ομάδα. Είναι δύσκολο να βρεις παίκτες 100%, δηλαδή από τους 10 ποδοσφαιριστές τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνεις να βγουν και οι 10. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, συμφωνώ με αυτό, αλλά νομίζω ότι δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για το Μήτρογλου, έγινε μεγάλος δώρος και νομίζω ότι εκεί ήταν η μεγάλη αποτυχία. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα ήταν ο Μήτρογλου. Από εκεί και πέρα νομίζω και ο Ντουάρτε δόθηκαν πολλά χρήματα. Δεν έχει παίξει σχεδόν ένα 90 λεπτό, αν έχει παίξει και έχει πάρει ένα 100 ευρώ. Βαριά.
Ο Χαϊρόβιτς και αυτός δεν πρόσφερε τίποτα στην ομάδα, ήρθε και αυτός, ναι, με Περγαμηνές και Σλου. Τέλος πάντων, να μην τα αναφέρουμε αυτά. Κάποιες επιλογές δεν βγαίνουν όντως. Η επόμενη μέρα είναι εκείνη που είναι τώρα το ενδιαφέρον και η επόμενη... Η επόμενη μέρα θα έλεγα εγώ ότι οι μεταγραφικές κινήσεις και οι τρεις που γίνανε το Δεκέμβριο, και ο Ντουκουρέ και ο Εμπακατά και ο Πάλμας, νομίζω ότι είναι τρεις επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Βοήθησαν ήδη στο μισό του πρωταθλήματος, θα βοηθήσουν και του χρόνου, κτίζοντας ο Άρης μια καινούργια ομάδα στην ουσία. Μια καινούργια ομάδα, και να δούμε και με ποιο σύστημα κιόλας, γιατί μας μπέρδεψε λίγο ο κόουτς αυτό το δίμηνο. Μπορεί να έχει, να πάρει, να δημιουργήσει και ένα ρόστερ το οποίο θα έχει επιλογές που θα δημιουργούν μια ευελιξία για το σύστημα. Γιατί είναι αυτό καμιά φορά σε εσάς τους προπονητές διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, να πάω με ένα σταθερό σύστημα όλη τη σεζόν ή να πάω με μια ομάδα η οποία θα προσαρμόζεται και θα αλλάζει συστήματα. Ναι, νομίζω ότι ο Μπούργος με τον Σιμεώνη παίζανε τα δύο συστήματα. 3-5-2 και το 4-4-2. Ναι. Και τα δυο αυτά συστήματα στον Άρη δεν μπορούσε να παιχτεί, γιατί δεν υπήρχε ο δεύτερος κλασικός φορ. Εάν υπήρχε ένας ακόμη παίχτης στήλ Ελαραμπή, νομίζω ότι με τον Καμαρά θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Δεν υπήρχε δεύτερος, προσπαθούσε μία με τον Πάλμας, μία με τον Μαντσίνη, μία να βρει λύση. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι σύστημα θα ακολουθήσει. Θα το δούμε. Είναι αλήθεια ότι άλλαξε αρκετά συστήματα, ναι, θα το δούμε. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα κριθεί και ο κύριος Μπούργος. Ωραία. Κουτς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ποδοσφαιρική κουβέντα. Καλή συνέχεια να συμβηθούμε. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Πρωτίστως, ο άλλος δίπλα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εγώ που είμαι η κοπελιά, είμαι η Άννα Ορφανίδου και η εκκλησία μένει στη θέση της. Ο άλλος δίπλα έχει γνώμη και θα την εκφράζει. Να το πεις. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα.